Δημήτρη, να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, ποιες είναι οι φορολογικές ρυθμίσεις που στην κυριολεξία στρίμωξε την τελευταία στιγμή σήμερα η κυβέρνηση στο νομοσχέδιο για την κεφαλαία αγορά. Παρακολουθούμε το ρεπορτάζ αμέσως μετά μαζί μου, ο Μπάμπης Παπαδημητρίου. Στο νομοσχέδιο για την κεφαλαία αγορά, το οποίο μετατράπηκε σε πολυνόμο, η κυβέρνηση στριμώχνει όλες εκείνες τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει απέναντι στους δανειστές, δύο μόλις ημέρες πριν τη συνάντηση του Υπουργού Οικονομικών με τους επικεφαλείς της Τρόικας το πρωί της Κυριακής. Το νομοσχέδιο φέρνει αλλαγές στον κώδικα ίσπραξης δημοσίων εσόδων και ανοίγει το δρόμο για άμεσες κατασχέσεις μέσω διαδικτύου απευθείας από τους λογαριασμούς όσων χρωστούν παρακρατούμενους φόρους του δημοσίου. Αυτό μπορεί να γίνει ακόμη και αν δεν έχει τελεσιδικήσει η υπόθεση στα δικαστήρια, έτσι ώστε να μην καθυστερούν τα δημόσια έσοδα. Επιπλέον γίνεται ξεκαθάρισμα των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο που ξεπερνούν τα 55 δις, η πλειοψηφία των οποίων θα χαρακτηρίζονται ταχύτερα ως ανεπίδεκτα ίσπραξης, αν και η οφειλή δεν θα παραγράφεται ποτέ. Η οφειλή εξακολουθεί να υφίσταται με όλες τις προβλεπόμενες συνέπειες και πριν τον χαρακτηρισμό της ως ανεπίδεκτη. Όσο για τους φορολογούμενους οι οποίοι ελέγχονται, το νομοσχέδιο δίνει κίνητρα ώστε να καταθέτουν συμπληρωματικές δηλώσεις πριν ολοκληρωθεί ο έλεγχος, προκειμένου να πληρώσουν μεν τη νέα τους οφειλή, χωρίς όμως προς αυξήσεις και πρόστιμα. Επιπλέον δημιουργείται κέντρο ελέγχου φορολογούμενων μεγάλου πλούτου, το οποίο θα μπορεί να προχωρά σε αναγκαστικές εισπράξεις οφειλών από τους ελέγχους του. Την ίδια στιγμή πάντως το θέμα της λίστας Λαγκάρντ δημιούργησε ένταση στη Βουλή. Ευρώντιτη βλέπουμε, δυστυχώς, με τα λύπης μας, ότι ο έλεγχος της λίστας Λαγκάρντ, προκειμένου το δημόσιο να αποκομίσει ενδεχομένως έσοδα, ίσως και μεγάλα έσοδα από αυτή τη λίστα, δεν έχει προχωρήσει καθόλου. Απόλυτη αφασία, απόλυτη απραξία. Με συγκεκριμένες ενέργειες, μέσα σε ένα σύντομο χρονικό διάστημα, έχουμε κατορθώσει να έχουμε πλέον την εικόνα και να έχουμε προχωρήσει σε ελεγκτικές ενέργειες συγκεκριμένες. Η κυβέρνηση προχωράει και στην ουσία του θέματος, και θα έχουμε, πιστεύω, αποτελέσματα. Στο ίδιο νομοσχέδιο, η κυβέρνηση θεσπίζει πολύ αυστηρά πρόστιμα για όποιους έχουν ανασφάλιστα οχήματα, ασχέτως αν τα κυκλοφορούν ή όχι, και τους δίνεται διορία να τα ασφαλίσουν μέχρι τις 15 Απριλίου. Εάν περάσει αυτή η ημερομηνία, μετά από διασταυρώσεις του Μητρώου των οχημάτων και τον κατάλογο των ασφαλισμένων οχημάτων, οι ιδιοκτήτες θα λαμβάνουν επιστολή από τη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων για πληρωμή προστίμου 250 ευρώ και άμεση ασφάλιση. Τέλος, μπήκε και τυπικά σε νόμο το επίδομα 500 ευρώ το χρόνο όσων έχουν τρία παιδιά και πάνω. Το εισοδηματικό πλαφόν έχει οριστεί στα 45.000 ευρώ και αφορά οικογένειες που διαμένουν και φορολογούνται αδιαλείπτως για 10 χρόνια στην Ελλάδα, ενώ και τα τέκνα πρέπει να είναι στη χώρα και όχι να σπουδάζουν στο εξωτερικό. Μπάμπη Παπαδημητρίου, καλησπέρα. Είναι πολύ μεγάλη η πίεση της Τρόικας να αλλάξουν εδώ και τώρα οι φοροεισπρακτικοί μηχανισμοί για να τονωθούν τα έσοδα και είχαμε στο παραπέντε της έναρξης του ελέγχου από την Τρίμερη κάποιες παρεμβάσεις από την κυβέρνηση. Μεταξύ αυτών η διαγραφή ενός πολύ μεγάλου ποσοστού ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό πού θα βοηθήσει? Με προηγούμενες ρυθμίσεις, όποιος θέλει μπορεί να μπει στο site, στο ίντερνετ δηλαδή, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και να δει τους μεγάλους οφειλέτες, είτε τις εταιρείες, είτε τα φυσικά πρόσωπα. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι αν ρίξεις μια ματιά, το πρώτο η πρώτη εταιρεία που συνάντησα είναι ο ΟΣΕ, τα τρένα, που χρωστάει ένα δισεκατομμύριο, 851 εκατομμύρια, στην εφορία, μαζί όμως και με το ΙΚΑ και με τα άλλα, 2.370 εκατομμύρια. Αυτά λοιπόν θεωρούνται μη εισπράξιμα? Δεν ξέρω πώς να σου το πω, γιατί δεν ξέρω τη λεπτομέρεια. Αλλά πάντως είναι από τους μεγάλους οφειλέτες. Λογικά πρέπει το κράτος να αποφασίσει, θα τα πληρώσει ΟΣΕ ή όχι. Παρακάτω όμως υπάρχουν μη εισπράξιμα. Δηλαδή υπάρχουν παλιά κλωστήρια, παλιά πλεκτήρια, κατασκευαστικές εταιρείες που έχουν διαλυθεί, που χρωστούν μερικά εκατομμύρια, μερικές εκατοντάδες χιλιάδες. Όλα αυτά είναι πάρα πολλά χρόνια. Υπάρχουν οφειλές παλαιών προβληματικών εταιριών. Εταιρείες που έχουν κλείσει εδώ και πολλά χρόνια. Άρα, ποια ήταν η σκέψη? Βάλτε από τη μια μεριά αυτά τα οποία δεν τα έχετε εκεί τόσα χρόνια και δεν έχετε κάνει τίποτα. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα τα ξανακυνηγήσει το κράτος. Κοίτα να δεις. Αυτά κυνηγάνε. Τα κυνηγάνε οι νομικοί, τα κυνηγάνε δικαστικά, μήπως και βγάλουν κάτι. Μάλιστα. Αλλά τι είναι η συμφωνία, η οποία έχει γίνει εδώ και πολύ καιρό. Απλώς τώρα πάει να γίνει και στην πράξη. Βγάλτε από αυτά, και είναι περίπου 15 δισεκατομμύρια, αυτά τα οποία έχετε ελπίδα να πάρετε κάτι. Πρώτον, γιατί υπάρχουν κάποιοι που έχουν ακόμη χρήματα να τους τα πάρετε. Και δεύτερον, γιατί είναι ζωντανές οφειλές.
Άρα είναι μια δόση ρεαλισμού. Δεν είναι κάτι διαφορετικό. Τώρα, να έρθουμε στο άλλο που μου φάνηκε ενδιαφέρον, που είναι αυτό το κέντρο για τον έλεγχο του μεγάλου πλούτου. Αυτό πώς θα λειτουργεί, Μπάμπη, και εδώ παρακολουθήσαμε και στο ρεπορτάζ τις αιτιάσεις του κυρίου Λαφαζάνη για το θέμα της λίστας Λαγκάρντ. Είπε ότι έχει σκαλώσει το πράγμα και δεν προχωράει και δεν γίνεται τίποτα. Με ποιο τρόπο θα λειτουργεί και πώς δηλαδή θα δούμε αποτέλεσμα επιτέλους σε αυτό που λέμε μεγάλος πλούτος ή αφορολόγητος πλούτος? Καταρχήν, εδώ μιλάμε ότι πρέπει σε όσους έχουν μεγάλα εισοδήματα, μεγάλο πλούτο ή έχουν θέσεις διευθυντικές επιχειρήσεις, πρέπει να τους ελέγχει μια ξεχωριστή μονάδα. Εδώ τα παράπονα είχαν αρχικώς έρθει με την έκθεση του Ράιχενμπαχ. Τα είχαμε πει τότε ότι κάνανε αρχικώς αρκετούς ελέγχους, όμως μετά τους οριστικούς δεν τους κάνανε. Τους άφησαν. Και γι' αυτό άλλωστε και η διαμάχη, τι θα γίνει με το ΣΔΟΕ, αν θα είναι κάτω από τον έλεγχο του Θεοχάρη ή όχι, είναι πάρα πολύ μεγάλη. Είναι άκρο συνδικαλιστική, πολιτική, κομματική. Το δεύτερο είναι ότι τους έχουν πει και έχουν συμφωνήσει να βάλουν αξιόλογους και ικανούς ελεγκτές σε αυτή τη μονάδα πλούσιων φορολογουμένων. Δεν έχουν βάλει ακόμη. Μάλιστα, η νέα έκθεση, αυτή εδώ που λέγαμε τις προηγούμενες μέρες που δόθηκε τώρα, λέει ότι φτιάξτε δύο μονάδες τέτοιες. Γιατί ελπίζουν ότι εκεί θα μπορέσουν να ξεκαθαρίσουν αν υπάρχει φοροδιαφυγή και αν υπάρχει, έχουν και ελπίδες να πάρουν και λεφτά. Ωραία, αν λειτουργούσε αυτή η υπηρεσία, αυτό το κέντρο, ας πούμε, η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ θα μπορούσε να διαλευκανθεί ευκολότερα, γρηγορότερα. Όχι από αυτό το κέντρο ίσως, αλλά θέλω να σου πω όμως, θα σου πω αμέσως για τη λίστα Λαγκάρντ. Υποθέσεις σαν αυτήν. Υποθέσει για αυτή. Αυτό που πρέπει να μάθουμε τελικά είναι υπάρχει φοροδιαφυγή ή όχι. Πού βρίσκεται και τι μπορούμε να κάνουμε με αυτήν. Διότι αυτή η κοροϊδία ότι υπάρχουν λεφτά κάπου, ότι υπάρχει φοροδιαφυγή και ότι κάποτε θα την πιάσουμε και τότε θα μειώσουμε τους φόρους για όλα τα υπόλοιπα κοροϊδά, πρέπει κάπου να σταματήσει. Διότι δεν μπορώ να πιστέψω ειλικρινώς μετά από πάρα πολλά χρόνια ότι αυτό δεν αποτελεί μια ιδιότυπη προστασία που παρέχουν οι πολιτικοί σε αυτούς που πρέπει να ελεγχθούν. Εδώ η Τρόικα έχει πει ότι αυτό πράγματι πρέπει να γίνει. Τώρα, η λίστα Λαγκάρντ έχει διάφορα προβλήματα. Το βασικό πρόβλημα που έχει είναι ότι από τη μια το να βριστώ, είπε ο Μαυραγάνης, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι άντε και βρήκαμε ότι έχει ο Παπαδημητρίου αυτά, που δεν έχει, αλλά τα έχει. Είναι αυτά εισοδήματα? Ποια εισοδήματα είναι? Είναι δικαιολογημένα ή όχι? Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Και από την άλλη μεριά, οι νομικοί σύμβουλοι και οι λογιστές λένε σε αυτούς όλοι που βρίσκονται στη λίστα ότι δεν θα πας, δεν θα διευκολύνεις, δεν θα πεις τίποτα. Άρα αποδεικνύεται πόσο δύσκολη δουλειά είναι αυτή και πόσο κακός είναι ο μηχανισμός. Πάντως μετά συμφωνεί από 2-2,5 χρόνια που αυτή η λίστα βολοδέρνει σε αυτή τη χώρα, κανείς, απάντηση στο αν υπάρχει φοροδιαφυγή και από ποιους και σε τι βαθμό δεν έχουμε. Αντιθέτως έχουμε ονόματα στη φορά. Και αυτό υποσκάπτει συνεχώς την κοινωνία, διότι όλοι πιστεύουμε ότι κάτι πηγαίνει κακά εκεί και απάντηση δεν παίρνουμε. Έχει δίκιο ο Λαφαζάνης του ΣΥΡΙΖΑ όταν ζητά να πάνε πιο γρήγορα. Από την άλλη μεριά αποδεικνύεται όμως το πόσο δύσκολη δουλειά και πόσο πονηρή ήταν αυτή που την άφηναν τόσο καιρό και δεν την κάνανε. Μπαμπή, σε ευχαριστούμε πολύ.